Οι ληστείες που κάνουν οι κακοποιοί συμβαίνουν παντού. Ο εκβιασμός είναι νομιμοποιημένος και δεν εντυπωσιάζει κανέναν. Το 1938, όταν μεταξύ της διοίκησης και των κακοποιών υπήρχε σχεδόν επίσημο κονκορντά, όταν οι ποινικοί ανακηρύχθηκαν φίλοι του λαού, η ανώτερη διοίκηση έβλεπε στους κακοποιούς το όπλο εναντίον των τροτσκιστών, εναντίον των εχθρών του λαού. Γίνονταν μάλιστα και πολιτικά μαθήματα, όπου οι υπάλληλοι του πολιτιστικού τομέα εξηγούσαν στους κακοποιούς τις συμπάθειες και τις προσδοκίες των αρχών και τους ζητούσαν βοήθειες στο θέμα εξόντωσης των τροτσκιστών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σταλεί εδώ πέρα για εξόντωση και το δικό σας καθήκον είναι να μας βοηθήσετε στη δουλειά αυτή. Να ποια ήταν τα καθαρά λόγια του επιθεωρητή Σάροφ, του πολιτιστικού τομέα, του ορυχείου Παρτιζάν, στα ειδικά μαθήματα που τους έκανε χειμώνα και αρχές του 1938. Οι κακοποιοί συμφώνησαν απολύτως. Αυτό δα έλειπε. Αυτό τους έσωνε. Τους έκανε χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Στο πρόσωπο των τροτσκιστών είχαν δει τη βαθιά μισούμενη εκ μέρους τους διανόηση. Και ύστερα στα μάτια των κακοποιών, και αυτοί προϊσταμένα και ήταν, που έπεσαν σε δυσμένεια, προϊστάμενοι που τώρα θα πλήρωναν με το αίμα τους. Με την πλήρη έγκριση των ανωτέρων, οι κακοποιοί άρχισαν τους ξυλοδαρμούς των φασιστών. Το 1938 δεν υπήρχε άλλος χαρακτηρισμός για τους 58άριδες. Άνθρωποι σημαντικοί, όπως ο Έσμπα, πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Καυκάσου, συνελήφθησαν και του φεκίστηκαν στην περιβόητη Σερμπατίνκα, ενώ τους υπόλοιπους τους ξέκαναν οι κακοποιοί, η φρουρή, η πείνα και το κρύο. Είναι μεγάλη συμμετοχή των κακοποιών στην εξόντωση των τροτσκιστών το 1938.